Η νέα ελπίδα για την καταπολέμηση του κορονοϊού έχει ελληνική σφραγίδα. Η τελική μελέτη για τη μέθοδο η οποία σκοτώνει τον ιό και αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης δημοσιοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα. Οι ασθενείς οι οποίοι ανήκαν στην ομάδα που έλαβε τα τάφα λεμφοκύτταρα είχε μείωση της θνητότητας κατά 52%. Το γεγονός ότι δείχνουμε ότι πρακτικά μειώνεται κατά 50% η θνητότητα στους ασθενείς που παίρνουν τα λεμφοκύτταρα, καταλαβαίνετε πόσο σημασία μπορεί να έχει. Στην πειραματική φάση συμμετείχαν 90 ασθενείς με πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και μεγάλες πιθανότητες να καταλήξουν από επιπλοκές του κορονοϊού. Σε αυτούς χορηγήθηκαν τάφ λεμφοκύτταρα από άτομα που είχαν νοσήσει. Με το που τα βάζουμε στην κυκλοφορία του αίματος του ασθενούς, επειδή βλέπουν και όσο συνεχίζουν να βλέπουν τον κορονοϊό, αυτά πολλαπλασιάζονται και μέχρι να τον εξαλείψουν. Στο Open είχε μιλήσει τον Ιούνιο μία από τις πρώτες ασθενείς στην οποία εφαρμόστηκε πειραματικά η μέθοδος. Στην ηλικία των 70 ετών, ανεμβολίαστη, είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και μεγάλες πιθανότητες να καταλήξει. Ωστόσο, μέσα σε μόλις 9 ημέρες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σας ενημέρωσαν για αυτή τη νέα μέθοδο με τα λεμφοκύτταρα, ναι. Τι σας είπανε τότε? Ναι. Να κάνουμε αυτή την μέθοδο. Και αποφάσισα να την κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο εγώ, φυσικά και όλος ο κόσμος. Να σώσουν κόσμο. Την κλινική μελέτη εκπώνησε η αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Γεώργιος Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή COVID κλινικών και ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου και του Ιπποκρατίου της Θεσσαλονίκης, ενώ χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν ο ελληνικός οργανισμός φαρμάκου εγκρίνει τη μελέτη, τα ειδικά τάφ λεμφοκύτταρα θα μπορούν να δοθούν και σε άλλους ασθενείς.